Το πολίτικο σε ανάλυσή του υποστηρίζει ότι παρά τις διαφωνίες η Άγκυρα και το ΝΑΤΟ βρίσκονται σε ένα γάμο αμοιβαίας διευκόλυνσης. Για τη σχέση της Τουρκίας και του ΝΑΤΟ γράφει το πολίτικο μετά την απόφαση της Άγκυρας να εγκρίνει την ένταξη της Φιλανδίας στη συμμαχία, αν και δεν έχει κάνει ακόμη το ίδιο για τη Σουηδία. Όπως σημειώνει το γνωστό μέσο, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση και να ζήσει με αυτή. Η ανυποχώρητη στάση της Τουρκίας είναι η τελευταία από μια σειρά ενεργειών που έχουν αφήσει τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ να γκρινιάζουν, τονίζει το πολιτικό. Η Τουρκία, σημειώνουν, διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, συμβάλλει ενεργά σε αποστολές και επιχειρήσεις της συμμαχίας, κάτι που δεν είναι δεδομένο για όλα τα μέλη. Επίσης, είναι κρίσιμο ότι βρίσκεται σε προνομιακό γεωπολιτικό χώρο μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, ελέγχοντας ποιος περνάει από εκεί. Οι ρωσικοί δεσμοί της Τουρκίας θα μπορούσαν ακόμη και να την καταστήσουν χρήσιμο συνομιλητή σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Η Τουρκία είναι ένα σημαντικό σύμμαχος του ΝΑΤΟ και για πολλούς λόγους, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξή του στο Πολίτικο, απαριθμώντας μία λίστα από αυτούς. Γεωγραφική θέση, καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους, υποστήριξη της Ουκρανίας, διατήρηση της ροής του παγκόσμιου σιταριού. Η προθυμία της Άγκυρας να προχωρά μόνη της είναι τώρα σε πλήρη επίδειξη, γράφει το Πολίτικο, καθώς εμποδίζει την υποψηφιότητα της Σουηδίας για το ΝΑΤΟ. Η Φιλανδία και η Σουηδία υπέβαλαν από κοινού αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τον Μάιο του 2022. Ωστόσο, η Άγκυρα εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την υποστήριξη των χωρών αυτών στις κουρδικές ομάδες και τους περιορισμούς στις εξαγωγές όπλων. Τον Ιούνιο και οι τρεις χώρες υπέγραψαν συμφωνία με την οποία Φιλανδία και η Σουηδία δεσμεύονται να αυστηροποιήσουν τους αντιτρομοκρατικούς νόμους τους, να αντιμετωπίσουν τα τουρκικά αιτήματα έκδοσης υπόπτων για τρομοκρατία και να πατάξουν το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν PKK. Ωστόσο, καθώς οι μήνες περνούσαν και οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ άρχισαν να επιμένουν ότι οι δύο χώρες είχαν εκπληρώσει το δικό τους μέρος της συμφωνίας, η Τουρκία δεν υποχωρούσε, υποστηρίζοντας ότι η πρόοδος ήταν ανεπαρκής. Ειδικοί λένε ότι η καθυστέρηση συνδέεται εν μέρη με την εσωτερική πολιτική. Η Τουρκία θα πραγματοποιήσει εκλογές τον Μάιο και οι εντάσεις με τη Στοχόλμη κλιμακώθηκαν μετά την καύση του Κορανίου σε μια διαδήλωση νωρίτερα φέτος. Η Τουρκία επίσης προσθέτουν πιθανότατα προσπαθεί να πιέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για θέματα όπως η μπλοκαρισμένη εξαγωγή των αεροσκαφών F-16. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ερντογάν δήλωσε τελικά ότι η χώρα του θα προχωρήσει με την επικύρωση της ένταξης της Φιλανδίας, αφήνοντας τη Σουηδία πίσω τουλάχιστον προς το παρόν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.